Ξανίου και Σιατής της κύριο Παύλο. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο ναύαρχος εν αποστρατεία κύριος Αντώνιος Αντωνιάδης, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη στο περιοδικό Δαυλός. Το περιοδικό Δαυλός είναι βέβαια γνωστόν νεοειδωλολατρικών κατευθύνσεων. Και σε αυτό το περιοδικό μίλησε για πολλά. Μίλησε για στρατιωτικά θέματα. Μίλησε για τη στρατιωτική ηγεσία, η οποία μας είπε ότι είναι δέσμια του εκάστοτε Υπουργού. Μας είπε ότι η υποανάπτυξη της Ελλάδος οφείλεται στο χριστιανισμό, ο οποίος είναι μία αιμοσταγής και αιμοδιψής θρησκεία, που έσφαξε τη μισή ανθρωπότητα. Μας είπε ακόμα ότι τα παραμύθια του Άντερσεν του φαίνονται πιο πιστευτά από τα χριστιανικά δόγματα. Μας είπε ακόμα για το πώς γίνεται κάποιος, είτε αρχηγός του ΓΕΘΑ, είτε αρχηγός του στρατού ή του ΓΕΝ, ότι τάχα γίνεται γιατί είναι γνωστός της κουμπάρας, του κουμπάρου, του υπουργού, φίλη της αδελφής και ούτω καθεξής. Μας είπε λοιπόν αρκετά πράγματα και η συνέντευξή του καταλαμβάνει αρκετές σελίδες του περιοδικού. Θα δούμε λεπτομερώς τα όσα είπε ο κύριος πρώην αρχηγός, και μένω στη λέξη πρώην, γιατί για μένα είναι εκείνη η λέξη που υπάρχει όλη η ουσία του πράγματος. Έτσι λοιπόν, πριν μπω στις λεπτομέρειες, θέλω να αναφερθώ επί της αρχής, όπως τα λέγαμε, στην όλη αυτή συνέντευξη. Και θα έλεγα πάρα πολύ απλά ότι αυτή η συνέντευξη είναι μία φούσκα. Και είναι μία φούσκα γιατί δόθηκε μετά την αποστρατεία του κυρίου Υπουργού. Αν λέει την αλήθεια, αν αυτά που γράφει μέσα είναι αληθινά, τότε είναι και δηλός και ανάξιος της πατρίδος. Διότι αισιόπησε και αισιόπησε από ιδιοτέλεια για να μην χάσει τη θέση του, για να αναρριχηθεί στη θέση την οποία αναρριχήθη. Το δεύτερο ερώτημα που γεννιέται είναι αν τα όσα λέει περί της στρατιωτικής ηγεσίας αφορούν και τον ίδιο. Ή τάχα ο ίδιος έγινε με την αξία του και όλοι οι άλλοι μέσω του γνωστού της γνωστής κτλ. Αν λοιπόν και εκείνον τον έκαναν αρχηγό η κουμπάρα της κουμπάρας και η γνωστή της αδελφής του υπουργού, τότε για μία ακόμη φορά είναι ένας ανάξιος στρατιωτικός, ο οποίος δέχτηκε να περάσει άλλους αρχαιότερους και ίσως καλύτερους, και ο οποίος πλέον, χωρίς να έχει ιδία προσωπική αξία, ανερηχήθη. Εκείνος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Πρέπει λοιπόν να μας εξηγήσει αν αφορούν και τον ίδιο. Επίσης, μιλάει απαξιωτικά για το χριστιανισμό. Μιλάει για τελετές που είναι, υπάρχουν παπάδες και διερωτάται πώς, τι και το γιατί. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εκείνος γιατί επαρίστατο? Γιατί δεν διαφώνησε? Ακόμα γιατί δεν παρετήθηκε? Θα μου πείτε, ζητάω πολλά. Αλλά με τη συνέντευξή του παρουσιάζεται ως άνθρωπος πολλών αξιώσεων. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε ακόμα και να φτάσει και στο σημείο αυτό. Τελικά όμως, για να κρατήσει τη θεσούλα του, το μισθούλι του, εξαργύρωσε όλα αυτά με τη σιωπή του. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά συνιστούν έναν αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού, ένα πρόσωπο ο οποίος κάποια στιγμή κράτησε μια κέρια θέση σε αυτό τον τόπο? Συμβιβάζεται η θέση με το χαρακτήρα ο οποίος αποδεικνύεται?
και αυτό ακόμα γίνεται πιο φανερό, αν θα υπενθυμίσω στον κύριο αρχηγό ότι κάποτε άλλοτε στα πιο παλιά χρόνια κάποιος άλλος ανώτατος αξιωματικός δεν δέχτηκε να σιωπήσει. Δεν δέχτηκε να σκύψει το κεφάλι. Και όταν μάλιστα του ζητήθηκε να κάνει πράγματα που δεν ήταν σύμφωνα με το πιστεύω του, προτίμησε όχι απλώς την παρέτηση, αλλά το διωγμό, το μαρτύριο και το θάνατο. Και αυτός, κύριε αρχηγέ του ναυτικού, ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Στην ίδια θέση και ο Άγιος Δημήτριος και τόσοι άλλοι. Εκείνοι είχαν λεβεδιά. Εκείνοι δεν ήταν εκεί που ήταν για τη θεσούλα τους, αλλά γιατί είχαν αξία. Αλλά πάνω από τη στρατιωτική τους αξία υπήρχε η πνευματική τους προσωπικότητα. Όταν λοιπόν η τότε πολιτεία, ο τότε αυτοκράτορας απήτησε από τον Γεώργιο να θυσιάσει στα είδωλα, να κάνει και να παραβρεθεί σε μία τελετή που δεν την πίστευε, επειδή ο Γεώργιος είχε λεβεντιά μέσα του, προτίμησε να χάσει το αξίωμά του, να χάσει τη θέση του και τελικά, αφού υποστεί και φρικτά μαρτύρια, να χάσει και την ίδια τη ζωή του. Υπάρχει, κύριε αρχηγέ, καμία σύγκριση ανάμεσα στον Άγιο Γεώργιο και σε εσάς? Και αυτό, αγαπητέ μου Ναύαρχε, είναι το κατάντημα. Γιατί πρόκειται ακριβώς για κατάντημα. Το να έχεις, αν έχεις αρχές, και τόσο φτηνά να τις προδίδεις. Ο Ναύαρχος ανήκει στο χώρο του Δαυλού. Το κάνει τάχα σαν τρίτος, δίνοντας τη συνέντευξη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια στημένη ιστορία, που και εδώ ακριβώς πάλι φανερώνει έλλειψη γενναιότητος. Να σας λύσω μία απορία, κύριε Ναύαρχε. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγάπησαν το χριστιανισμό. Θα έρθω στην αναφορά σας. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγάπησαν την πίστη του Χριστού. Γιατί είχαν ανθρώπους σαν τον Άγιο Γεώργιο και όχι σαν και εσάς. Εκείνος ενέπνευσε τους στρατιώτες του. Στάθηκε όρθιος απέναντι στον αυτοκράτορα. Εσείς, όπως αποκαλύψατε, ανήμπορος να πείσετε τον υπουργό, ανίκανος να εμπνεύσετε τους στρατιώτες σας. Και τάχα τώρα παριστάνετε τον γενναίο εκ του ασφαλούς. Κρίμα. Ναύαρχος γίνατε. Ποιος ξέρει, σύμφωνα με τα λόγια της, με τα λόγια σας, χάρη σε ποια γνωστή του γνωστού. Άνθρωπος γενναίος όμως, άνθρωπος ευθύς και στρατιώτης γενναίος, δεν φαίνεται να γίνεται. Ένα μικρό διάλειμμα και τώρα θα μπούμε πιο λεπτομερέστερα στη συνέντευξη του κυρίου Ναυάρχου. Ένα ερώτημα που θέτει ο Δαυλός στον κύριο Ναύαρχο είναι: εθνικός στόχος της Ελλάδος, όπως πρόσφατα δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών, είναι να λειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Πώς κρίνεται τέτοιου είδους εθνικούς στόχους? Και ο κύριος πρώην αρχηγός του ναυτικού απαντά: όλα αυτά τα βάζω στα πλαίσια του «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» και σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο. Να γίνονται παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου
Και αυτοί να σου λένε πετύχαμε, γιατί άνοιξε η σχολή της Χάλκης. Και πες μου τώρα εμένα, τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα αν ανοίξει μια θεολογική σχολή? Να μου έλεγες ότι θα ανοίξει ένα πανεπιστήμιο όπου θα διδάσκεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, να σου πω πολέμησέ το. Να ανοίξει ας πούμε το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, αλλά το να συζητάμε για μια θεολογική σχολή που θα βγάζει από βλακωμένους ανθρώπους είναι γελίο. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Κύριε Ναύαρχε, συγχωρέστε με, εσείς είστε γελίος. Και είστε γελίος γιατί δεν καταλάβατε ότι η Χάλκη πρώτον και η θεολογική της σχολή ήταν από παλαιά κάτι πολύ περισσότερο από ένα πανεπιστήμιο. Ήταν όντως το πανεπιστήμιο της πόλης, από το οποίο βγήκαν σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί αυτό που δεν καταλάβατε, κύριε Ναύαρχε, είναι ότι σε αυτή τη θεολογική σχολή, όπως και στις άλλες, διδάσκεται και η αρχαία γλώσσα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Έχετε ακούσει, κύριε Ναύαρχε, καμία φορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ομιλεί? Έχετε διαπιστώσει πόσο θαυμάσια χειρίζεται τον Έλληνα λόγο? Μήπως μπορείτε να συγκριθείτε καθόλου εσείς, ο δικός σας Έλλην λόγος, με το λόγο του Πατριάρχου? Εκείνος ξέρει γράμματα και τα έμαθε στη Χάλκη, κύριε πρώην Ναύαρχε. Εσείς όμως δεν μπορείτε ούτε καν να ακουμπήσετε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παράδοση η οποία υπήρχε στη Χάλκη, και μια τέτοια Χάλκη επιθυμεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ξαναγίνει. Είστε, και πάλι θα σας το πω, γελίος, κύριε Ναύαρχε, αφού δεν καταλάβατε ότι η Χάλκη είναι Ελλάδα και ότι ουσιαστικά αυτό που παλεύει η ελληνική πολιτεία είναι για την Ελλάδα, για ένα κομμάτι Ελλάδας, για ένα κομμάτι Ελλάδος γης, για ένα κομμάτι που θα φανερώνει την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Και αυτό είναι εκείνο που διερωτώμεθα. Αν τελικά επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων έχουμε ανθρώπους με τη δική σας μικρόνοια, τότε αλήθεια τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε? Όλη λοιπόν η δική σας φιλοσοφία είναι ότι έπρεπε να καταρρύψουμε μερικά αεροπλάνα, γιατί τότε θα ήμασταν οι μάγκες που θα επιβάλαμε τη θέλησή μας. Κύριε Υπουργέ, εσείς που τον διαλέξατε για να είναι αρχηγός του στόλου, να τον χαίρεστε, όποιος και αν ήσασταν τότε. Και μετά, γιατί, κύριε Ναύαρχε, από τις θεολογικές σχολές βγαίνουν αποβλακωμένοι άνθρωποι? Αυτή την αντίληψη έχετε? Αυτό όμως φανερώνει τη δική σας παιδεία, το δικό σας πνευματικό επίπεδο. Όμως συνεχίζετε, και θα συνεχίσω κι εγώ μαζί σας. Όλοι οι Ευρωπαίοι γελούν με αυτή τη θεοκρατική αντίληψη, λέτε, του μέσου Έλληνα στις δημόσιες υπηρεσίες. Σε έναν αρχηγός ναυτικού είχα παραστεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, καθελκύσεις, εγγένεια, ερκομοσίες. Παντού ήταν ένα τέταρτο ψαλμωδίες, παπάδες και λειτουργίες. Στις ξένες χώρες που έχω παραστεί σε παρόμοιες εκδηλώσεις δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν θρησκευτικές τελετές. Όταν καθελκύεις ένα πλοίο και το βαπτίζεις, δεν έχει κανένα λόγο ο παπάς. Και έρχονται οι ξένοι που καλούσαμε και μας ρωτούσαν και έβλεπαν τη θεοκρατική αντίληψη ενός έθνους. Θα μείνω για λίγο εδώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Ναύαρχε, και θα βάλω έναν Τούρκο να απαντήσει στο ερώτημά σας και να σε εξηγήσει σε εσάς για ποιο λόγο εμείς κάνουμε αυτά που κάνουμε που δεν τα κάνουν οι ξένοι. Πρόσφατα λοιπόν, σε ένα συνέδριο ιστορικό, ένας Τούρκος ιστορικός, ακούγοντας την αναφορά κάποιου Έλληνα σε κάποιον από αυτούς τους δρασοφόρους, χάρη στους οποίους είστε εσείς Έλληνα σήμερα και μπορέσατε και γίνατε και αρχηγός ναυτικού, σηκώθηκε ενώπιον πάντων και είπε, κύριε Ναύαρχε, είπε ότι σας ζηλεύω εσάς τους Έλληνες, γιατί έχετε να δείξετε ένα πλήθος θρησκευτικών λειτουργών που ηγήθηκαν αγώνων για την ελευθερία της πατρίδος σας. Εμείς δεν έχουμε να δείξουμε ούτε ένα χότζα.
Αυτά τα είπε ο Τούρκος, ιστορικός, κύριε πρώην Ναύαρχε. Τα ακούσατε? Έτσι λοιπόν θα μπορούσατε να εξηγήσετε στους ξένους σας και μη φαντάζεστε ότι έχετε εσείς μόνο βρεθεί στο εξωτερικό. Έχουμε βρεθεί και εμείς, κύριε Ναύαρχε, και έχουμε δει με πόσο σεβασμό, όταν εξηγεί σε κάποιους μερικά πράγματα, τα σέβονται και τα αποδέχονται. Αλλά εσείς θελήσατε να παραστήσετε σαν μέτρο της ελληνικής παράδοσης το δικό σας ανάστημα. Γι' αυτό δεν βοηθήσατε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν. Και την απάντηση σε αυτούς λοιπόν τους τη δίνει ένας Τούρκος. Γιατί εμείς, κύριοι, σε αυτό τον τόπο, αν είμαστε ελεύθεροι, αν μιλάμε τη γλώσσα μας, είναι γιατί υπήρξαν κάποιοι παπάδες και κάποιοι δεσποτάδες που θυσιάστηκαν. Γιατί υπήρξαν κάποιοι που ενέπνευσαν αυτό το λαό. Γιατί αυτοί που ξεκίνησαν τον αγώνα για να μπορείτε εσείς στην ελεύθερη Ελλάδα να γίνετε ναύαρχος, πολέμησαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία, όσο και αν δεν σας αρέσει αυτό, κύριε Ναύαρχε, και της πατρίδος την ελευθερία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σαν τον Κολοκοτρώνη μπορούσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, μιλώντας στα παιδιά και τα νιάτα εκείνης της εποχής, να τους λένε εμείς όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Και ακόμα να ξέρετε, κύριε Ναύαρχε, ότι αυτό είναι μια παλιά ιστορία για αυτόν τον τόπο. Γιατί όχι μόνο το 21, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, και θα έρθουμε σε αυτήν. Όλος οι Έλληνες και τότε αγωνιζόντουσαν πρώτα υπερβομών και μετά υπερεστιών. Έτσι λοιπόν θα μπορούσατε να χαίρεστε για αυτό που μας ζηλεύει ο Τούρκος. Γιατί αυτός ο λαός έχει και αυτό το κράτος. Έχει μια ιστορία αυτή η πατρίδα, έχει μια παράδοση. Την παράδοση της θυσίας. Όχι την παράδοση του βολέματος. Εσείς γιατί δεν πήγατε, κύριε Αρχηγέ, στα Ίμια? Γιατί δεν μπήκατε εσείς στο αεροπλάνο? Γιατί δεν δώσατε εσείς τη μάχη σας και στείλατε τα μικρά, τα νέα παιδιά? Έτσι λοιπόν κάποιοι άλλοι δεν έκαναν το ίδιο. Κάποιοι άλλοι δέχτηκαν να κρεμαστούνε για να είναι αυτός ο τόπος ελεύθερος και να μπορείτε εσείς μέσα στην ελευθερία αυτού του τόπου να φτύνετε τα πρόσωπα, τις μορφές και τη θυσία τους. Αυτό λοιπόν αν εξηγούσατε στους ξένους σας, τα στεκόντουσαν με πολύ σεβασμό στην παράδοση αυτού του τόπου. Και για πέστε μου, κύριε Ναύαρχε, γιατί τάχα είναι πολύ πιο σημαντική τελετή το να πετάς και να σπάζεις ένα μπουκάλι σαμπάνια σε ένα πλοίο και δεν είναι η προσευχή για να διατηρεί ακριβώς η χάρη του Θεού αυτούς τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα σε αυτό να έχουν καλούς πλοές και να μπορούν να έχουν φρόνημα τέτοιο για να υπερασπίζονται αυτόν τον τόπο? Έτσι λοιπόν είναι δική σας άποψη τα περί οπισθοδρόμησης. Δεν είναι των σοβαρών ξένων αυτά, γιατί με σοβαρούς ξένους, σας το ξαναλέω, έχουμε και εμείς μιλήσει. Και συνεχίζει ο Δαβλός. Ποιος νομίζετε ότι φταίει για αυτή την κακή κατάσταση που μας περιγράφεται? Και απαντά ο κύριος Ναύαρχος. Η παιδεία, 100%. Ένας αμόρφωτος λαός, όπως πιστεύω ότι είναι ο Έλληνας, είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους επηρεασμούς. Κύριε Ναύαρχε, δεν κάνετε τον κόπο να μεταναστεύσετε σε καμία προοδευτική χώρα, αφού είναι αφόρητη η διαμονή σας σε ένα τόπο που ο λαός είναι αμόρφωτος και τάχα είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους επηρεασμούς? Είναι υποχείριο του φόβου. Αυτός που φοβάται είναι αυτός που δεν ξέρει, που φοβάται το Θεό μη τον τιμωρήσει ο Χριστός, φοβάται την κόλαση. Αυτά πιάνουν και ισχύουν στους αμόρφωτους. Όταν ανεβάσεις το πολιτιστικό σου επίπεδο, την παιδεία σου, τότε όλα αυτά αρχίζουν και έχουν όλο και λιγότερη σημασία. Τα θρησκευτικά καθήκοντα και η θρησκεία δεν είναι παρά φολκλόρ, όπως είναι τα έθιμά μας. Όπως παραδείγματος χάρη στη Σκύρο χορεύουν μπάλο, και ωραίο είναι τα παιδιά να χορεύουν και νησιώτικους χορούς, κάτι ανάλογο είναι οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Διάβασε, κύριε Ναύαρχε, όλο το κείμενό σας για να σας θαυμάσει ο λαός
που δεν έτυχε να διαβάσει αυτή την υπέροχη συνέντευξή σας, για να δει πως ένας ναύαρχος μπορεί να βρίζει το λαό και τα παιδιά τον οποίον κάποτε ήτανε αρχηγός. Το παραμύθι του φόβου, κύριε ναύαρχε, έχει προπολού τελειώσει. Και δεν σας είπε κανείς και δεν διαβάσατε ποτέ ότι μεγάλοι πνευματικοί δημιουργοί, επιστήμονες που ήταν θεμελιωτές των επιστημών, μεγάλοι λογοτέχνες, είχανε μια βαθιά πίστη, την πίστη στο Χριστό? Αμόρφωτος και ο Μπετόβεν, κύριε ναύαρχε. Αμόρφωτος και ο Μπαχ, κύριε ναύαρχε. Το ηλεκτρικό σας ρεύμα το μετράτε σε βόλτ και σε αμπέρ, κύριε ναύαρχε. Ο βόλτα και ο αμπέρ ήταν διαπρεπής φυσική, θεμελιωτέ της φυσικής επιστήμης και βαθύτατα πιστοί χριστιανοί. Και εκείνοι αμόρφωτοι, κύριε ναύαρχε, και εσείς ομορφωμένος. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα που παριστάνεται το θαυμαστή της, υπήρχε μία λέξη, η λέξη ύβρι. Και ύβρις φανέρωνε και σήμαινε αλαζονία. Η αλαζονία, κύριε ναύαρχε, είναι ίδιον των μικρών ανθρώπων, των ασήμαντων ανθρώπων, αυτών που μη έχοντας δικό τους ανάστημα προσπαθούν να αναρριχηθούν στο ανάστημα του άλλου. Έτσι λοιπόν και εσείς, ο φόβος ξεπεράστηκε, φτάσαμε στη γνώση και σήμερα υπάρχουν διαπρεπείς άνθρωποι της επιστήμης, της τέχνης, της μουσικής, οι οποίοι έχουν μια βαθύτατη θρησκευτικότητα. Είναι οι βλάκες, κύριε ναύαρχε, και εσείς ο έξυπνος. Κρίμα που ένας τέτοιος άνθρωπος, με τέτοια αντίληψη για τους συνανθρώπους του, με τέτοια αντίληψη για τα παιδιά του λαού, ήταν ναύαρχος και υπεύθυνος για τα παιδιά των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, κύριε ναύαρχε, οι χωροί στη Σκύρο είναι οι ίδιοι με τα θρησκευτικά έθιμα, με τις τελετές. Αυτό στην πραγματικότητα δείχνει αυτό που είπα προηγουμένως, το δικό σας κόμπλεξ και το δικό σας θυμό, γιατί τελικά το μεγάλο πλήθος δεν συμμερίζεται. Σήμερα, κύριε ναύαρχε, ήμουνα στην Παναγία της Έλωνας. Σας θυμίζει καθόλου τίποτα το όνομα αυτό? Έπρεπε εκεί να βλέπατε την ευλάβεια του λαού, την ευλάβεια των αρχόντων. Δεν ακουμπάνε σε εσάς και στις απόψεις σας. Και γι' αυτό ακριβώς θεώρησαν συμφορά την απώλεια αυτού του ιερού σεβάσματος και θεώρησαν ευλογία την ανέβρεσή της. Εδώ λέτε η θρησκεία έχει μπει στα πάντα πια μέσα. Ναι, γιατί η πίστη είναι η ψυχή αυτού του λαού. Γιατί σε κάποια εποχή, κύριε ναύαρχε, η πίστη στο Χριστό ήταν όχι μόνο το θρησκευτικό, αλλά και το εθνικό σύνορο που χώριζε αμετακίνητα τον Έλληνα από τον Τούρκο. Και για την υπεράσπιση αυτού του συνόρου έπεσαν οι νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας. Ακούσατε τίποτα για αυτούς, κύριε ναύαρχε? Σε πολλούς από αυτούς, όπως και στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, οφείλεται ότι ζείτε σήμερα στην ελεύθερη Ελλάδα και φτάσατε να γίνετε και αρχηγός του ναυτικού. Έτσι λοιπόν, ναι, γιατί ουσιαστικά η ψυχή αυτού του λαού είναι η πίστη του, είναι η παράδοσή του. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να πιστεύετε. Δεν σας ελέγχω, κύριε ναύαρχε, γιατί έχετε μια άλλη πίστη. Δεν σας ελέγχω ούτε ακόμα γιατί θεωρούτε αρλούμπα το χριστιανισμό. Σας ελέγχω γιατί είστε μικρόψυχος και δεν τα είπατε τότε που ήσασταν στην αρχή, που είχατε τη δύναμη και την εξουσία. Και τα λέτε τώρα, γιατί τώρα μιλάτε εκ του ασφαλούς. Γιατί ουσιαστικά, σας το είπα, ο Άγιος Γεώργιος πέθανε για την πίστη του. Εσείς για το δικό σας πιστεύω δεν δεχτήκατε να χάσετε ούτε τη θεσούλα σας. Η διαφορά λοιπόν στους ανθρώπους της πίστεως είναι τεράστια ανάμεσα σε εκείνους και σε εσάς. Έτσι λοιπόν αυτός ο λαός γι' αυτό θέλει την εκκλησία του να είναι παρούσα. Όχι γιατί είναι υποανάπτυκτος, αλλά γιατί ακριβώς έχει την αληθινή γνώση, τη γνώση των όντων. Γιατί ακριβώς είναι όντως συνεχιστής
των αρχαίων Ελλήνων που έθεσαν τα ερωτήματα, που είχαν ένα θεολογικότατο πολιτισμό, που όλη η φιλοσοφία τους ήταν γύρω από τη μεγάλη μάχη περί του όντως όντως. Αλλά οι Έλληνες δεν έθεταν ερωτήματα για να τα θέτουν. Και όταν βρήκαν τις απαντήσεις, τις αγκάλιασαν και τις εγκολπώθηκαν. Μπορεί να μείνετε απ' έξω, δικαίωμά σας. Εμείς θα σεβόμασταν και την απιστία σας. Και να είστε σίγουρος, αν αυτά τα λέγατε δημόσια τότε, εγώ θα σας υπερασπιζόμουν τότε. Όμως τώρα λυπάμαι ακριβώς γιατί δεν τα είπατε τότε. Και συνεχίζει στο ερώτημα του Δαυλού σχετικά με τον πολιτισμό. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ύστερα από τόσα χρόνια, ύστερα από τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας που μας έχουν κάνει ανατολίτες, και αυτό το μόρφωμα του ελληνοχριστιανισμού, πώς βγήκε αυτό τώρα και ισχύει σαν έννοια? Όμως επειδή, κύριε Ναύαρχε, ο χρόνος μας τελειώνει, όμως η συνέντευξή σας δεν τελειώνει, ούτε και εμείς θα τελειώσουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε για να μιλήσουμε για αυτόν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για να δούμε πόσο τον καταλάβατε, για να δούμε αν αυτός ο πολιτισμός ήταν ανάπηρος, αν αυτός ο πολιτισμός πέθανε ή αν αυτός ο πολιτισμός, επειδή όντως ήταν πολιτισμός, γονιμοποίησε έναν άλλο πολιτισμό. Και εκεί θα δούμε πώς οι ξένοι τους οποίους επικαλεστήκατε στέκουν απέναντι σε αυτόν τον πολιτισμό. Εσείς αρχίσατε χειρών αδίκων με τον τρόπο και το ύφος σας. Θα μπορούσατε να πείτε τις απόψεις σας, ακόμα και την άρνησή σας, αλλά εσείς φτάσατε στην ύβρη. Επιχειρήσατε τον εξευτελισμό. Θα έχετε την απάντηση, όχι για σας, αλλά για να καταλάβετε ότι αυτός ο λαός ξέρει ακριβώς τι θέλει. Γιατί τελικά εσείς εκμεταλλευτήκατε αυτό τον τόπο και αυτό το λαό. Και πρέπει να σας το πω και πάλι τελειώνοντας. Η όλη στάση σας είναι μια στάση ανάξια της πατρίδος που σας τίμησε τόσο, και εσείς την βρίζετε χαρακτηρίζοντας το λαό της αμόρφωτο. Αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε και την επόμενη Τρίτη. Να ευχαριστήσω τον Ευάγγελο Τζαναβάρη που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας, και καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε. Μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιετής της κύριο Παύλο.